Αντίσταση ξανά! Έρωτα, έλα, αντίσταση ξανά! Δεκέμβρης μήνας. Μέσα στην παγωνιά του χειμώνα ακολουθεί ο Παλικαρίδης το δρόμο που ευσυνείδητα διάλεξε. Για τις κορφές των ελεύθερων βουνών μας. Για τη γη των ηρώων, όπως τη λέει στο ομώνυμο τραγούδι του. Ηρώων γη. Όλη η φύση κοιμάται, την αρκώνει το κρύο και εγώ φεύγω λαλώντας το στερνό μου αντίο και τη μάνα φιλώντας. Την κοιτάζω να κλαίει. Μάνα, μην κλαις, της λέω. Μάνα, μην κλαις. Και κλαίω. Κι όλο πάω και τρέχω και το δάκρυ της σβήνει. Για μια μόνο στιγμούλα και μια άλλη μανούλα την Ελλάδα μας έχω. Όλο κλαίει κι εκείνη. Στου βουνού τη ραχούλα, στα φωστόλη στα πλάγια. Τη γλυκιά μου μανούλα, ψαχρονάβρο την Άγια. Θα ανεβαίνω ραχούλες, χιονισμένες κορφές, ώσπου να βρω ηρών γη και ηρών μορφές. Πριν 57 χρόνια, ένας έφηβος αψήφισε το θάνατο για αξίες και ιδανικά που πλέον τώρα για κάποιους έχουν χαθεί. Πολέμησε για μια ελευθερία, για μια ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Το όνομά του Ευαγόρας Παλικαρίδης. Από μικρός γαλουχημένος με τις υψίστες αξίες και ιδανικά. Από τα 15 του χρόνια λαμβάνει μέρος σε μαθητικές διαδηλώσεις όπου και συλλαμβάνεται. Οι διαδηλώσεις όμως δεν του άρκουν. Ο μεγάλος του πόθος για την ένωση με την Ελλάδα τον οδηγεί να εγκαταλείψει το σχολείο στα 17 του και να ενταχθεί στις αντάρτικες ομάδες της ΕΟΚΑ. Να ξέρεις, Βαγωρή, πως για εμάς τους νέους είσαι το φως, είσαι το πρότυπο των νέων για αγώνα ελευθεριάς. Ντροπή σε κάθε ξεπουλημένο, τουρκοπροσκυνημένο να μιλά για ομοσπονδίες και λύσεις. Δεν θα αφήσουμε κανένα να σπηλώσει τη θυσία σου. Εσένα αλλά και τον άλλον παλικαριό θα μας βρουν μπροστά τους. Όσο η πατρίδα μας είναι χωρισμένη στα δύο, το όνειρο της λευτεριάς μένει ανεκπλήρωτο. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, 57 χρόνια συμπληρώνεται σήμερα από την εκτέλεση ενός παιδιού της δικής μου ηλικίας. Ενός παιδιού που στα 19 του χρόνια βάδισε με τόλμη για αυτοπεποίθηση τον δρόμο προς την Αχώνη για χάρη μιας μεγάλης ιδέας. Όχι της ανεξαρτησίας, όπως θέλουν κάποιοι να παρουσιάσουν, ούτε της ομοσπονδίας όπως επιδιώκουν κάποιοι άλλοι σήμερα, αλλά για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Σήμερα όμως ζούμε σε μια εποχή εντελώς διαφορετική. Η νεολαία αδιαφορεί για τα εθνικά ιδανικά και είναι συνένοχη στην κατάντια της πατρίδας μας. Οι πολιτικάντιδες ξεπουλούν τη μισή Κύπρο στην Τουρκία και τον εθνικό μας πλούτο στους παγκόσμιους στογογλύφους. Η σημερινή στέρηση της ελευθερίας μας, μετά από την αιματοβαμμένη και δοξασμένη μάχη της ΕΟΚΑ, εξασφαλίζει την εκρανάσταση του λαού μας, που σκλαβώθηκε και τον μεταλλάσσει σε ένα ζωντανό πυρήνα που από αυτόν θα ξεφυτρώσουν νέοι αγώρες. Ο πυρήνας αυτός είναι σήμερα το εθνικό λαϊκό μέτωπο. Γύρω του συντάσσεται η περήφανη ελληνική νεολαία, που βρήκε τον δρόμο της μακριά από τα δηλητήρια της εποχής μας, προς μια ελεύθερη Κύπρο σε μια μεγάλη Ελλάδα. Αυτό τον πυρήνα σήμερα το σύστημα το φοβάται. Φοβάται τη φωνή αυτή, τη μοναδική, την αγνή, την επαναστατική που βγαίνει από τους Έλληνες εθνικιστές. Έχουμε πετύχει να φανερώσουμε τη γύμνα τους και πλέον τα ψέματά τους δεν έχουν πέραση. Σε ένα λαό κουρασμένο, απελπισμένο, άδειο από ιδανικά και αειδιασμένο. Δεν είναι δυνατόν μέσα σε λίγα λεπτά να περιγράψουμε έναν ήρωα και μάλιστα άγιον ήρωα
όπου τον διέκρινε η αγνότητα, η παιδική ανθωότητα, η ειλικρίνεια και η μέχρι θανάτου αγάπη για την πατρίδα του. Για να περιγράψει κανείς τη ζωή και τον αγώνα ενός ήρωα, θα πρέπει ο βιογράφος να έχει τα ίδια συναισθήματα, των ίδιων πόθων, τα ίδια βιώματα. Έτσι, αγαπημένε μου Ευαγόρα, ζητώ την επιοίκειά σου στα φτωχά μου λόγια, που είναι τόσο ανεπαρκή έμπροσθεν του μεγαλείου σου. Αυτοί που σκύβουν το κεφάλι είναι δούλοι εχμάλωτοι, αυτοί που πολεμούν τους εχθρούς είναι ελεύθεροι. Στο βλέμμα σου διέκρινε κανείς την αποφασιστικότητα του αετού, όπου καθυλώνει το θύμα του στη γη. Για τη δράση σου στα βουνά, καλύτερα ας μιλήσουν αυτοί όπου ήσαν δίπλα σου. Να πολεμήσουμε την προδοσία όπου χτυπά την πόρτα της ζωής μας, εμάς και των αθώων παιδιών μας. Δεν θα γονατίσουμε, είμαι θα χύμαρη πλωτή, όπου θα παρασύρουμε στο πέρασμά μας κάθε πολιτική υποκρισία. Σας ευχαριστώ όλους όπου μου δώσατε την ευκαιρία να ανοίξω την καρδιά μου για να βγει από μέσα η λάβα του ηφαιστείου, όπου με κατέτρωγε νύχτα μέρα για την αγαπημένη νήσων των Αγίων. Ευαγόρας Παλιγαρίδης, ο τελευταίος απαχωνισέντας από τους Άγγλους απεικιοκράτες τον Μάρτιο του 1957. Ήταν μόλις 19 χρονών. Ο Ευαγόρας ήταν ο νέος που με την πράξη του να κατεβάσει και να ασκήσει την αγγλική σημαία από το Ιακώβιο Γυμναστήριο στην Πάφο, κατάφερε να ματαιωθεί η γιορτή στην Πάφο για τη στέψη της Βασίλισσας Ελισάβετ. Μετά την πράξη του Ευαγόρα, ο κόσμος πήρε θάρρος και ξεσηκώθηκε αντίον των Άγγλων και Τούρκων που βρίσκονταν στο χώρο. Σε ηλικία 17 χρονών εντάσσεται στις αντάρτικες ομάδες της ΕΟΚΑ. Στις 17 Νοεμβρίου 1955, ο Ευαγόρας λαμβάνει μέρος σε διαδήλωση της ΑΝΕ, όπου συλλαμβάνεται και οδηγείται στο δικαστήριο για παράνομη οχλαγωγία. Ο Ευαγόρας δεν παραδέχεται και η δίκη αναβάλλεται για τις 6 Δεκεμβρίου. Μια μέρα πριν τη δίκη του, μπαίνει κρυφά στην τάξη του και αφήνει ένα σημείωμα προς τους συμμαθητές του. Παλιοί συμμαθητές, αυτή την ώρα κάποιος λείπει ανάμεσά σας. Κάποιος που φεύγει αναζητώντας λίγο ελεύθερο αέρα. Κάποιος που μπορεί να μην το ξαναδείτε παρά μόνο νεκρό. Μην κλάψετε τον τάφο του, δεν κάνει να τον κλαίτε. Λίγα λουλούδια του μαϊού σκορπάει του στον τάφο. Αυτό μονάχα φτάνει. Αυτά τα λόγια έγραψε ο Ευαγόρας και πήρε το δρόμο για τα βουνά, το δρόμο για τη λευτεριά. Σήμερα δεν είμαστε εδώ για να βγάλουμε κάποιον πολιτικό λόγο. Βρισκόμαστε εδώ γιατί σαν Έλληνες εθνικιστές έχουμε μάθει να τιμάμε σύμβολα και πρότυπα του έθνους. Έναν πρότυπο για μας είναι και ο Βαγορής. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι από εκεί ψηλά που βρίσκεται, έχοντας βρει τα σκαλοπάτια της λευτεριάς, μας κοιτάζει και μας χαμογελά. Μας χαμογελά γιατί ξέρει ότι η θυσία του δεν έχει πάει χαμένη. Δεν έχει πάει χαμένη γιατί έχει αφήσει πίσω του ένα ολόκληρο στρατό εθνικιστών που είναι έτοιμοι να περπατήσουν στα μονοπάτια που αυτός έχει χαράξει. Η πανελλήνια ψυχή αισθάνεται σήμερα την ανάγκη να αποτίσει φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στον ηρωικό Ευαγόρα Παλιγαρίδη. Τιμούμε ένα 19χρονο παλικάρι, έναν εθνικιστή που έδωσε την νιώτη του για την αλήθεια στον αγώνα ενάντια στους απεικιοκράτες. Η μνήμη της θυσίας του Παλιγαρίδη αποτελεί εθνικό και πνευματικό βάφτισμα. Αγωνιστές σαν τον Παλιγαρίδη ενσάρκωσαν με τη θυσία τους την πιο μεγάλη ιδέα του ανθρώπινου πολιτισμού, τη μητέρα όλων των ιδεών, την ελευθερία. Και η ιδέα αυτή δεν ήταν μόνο λόγος, ήταν απόφαση. Ήταν απόφαση θανάτου που του έφερε το στεφάνωμα της Αθανασίας. Εψές πουρνών μεσάνυχτα στις φυλακείς στην Μάντρα, με στη σκρεμάλα στη θηλιά σπαρτάραγε ο Βαγόρας. Σπαρτάραγε, ξεψύχησε, δεν τ' άκουσε κανένας. Παρόντες όλοι, Κύριε, ο Ευαγόρας λείπει. Παρόντες, λέει ο δάσκαλος, και με φωνή που τρέμει, σήκω Ευαγόρα να μας πεις ελληνική ιστορία. Χωρίς μιλιά, όλοι γύρισαν στο άδειο το θρανείο. Στάσου Ευαγόρα ορθώς εκεί στη θέση σου όπως πρώτα. Στους πρώτους πρώτος, άγγελε πατρίδας δοξασμένης, σύ
μέχρι χτες της μάνας σου ελπίδα και αποκούμπη και του σχολιού σου σήμερα Δευτέρα παρουσία. Είπε και απλώθηκε σιωπή πάστα κλαμμένα νιάτα που μπρούμητα γιομίσανε τις τάξεις τα θρανία έξω από εκείνο τα διανό παντοτινά γεμάτο. Στη ζωή μας, στη καθημερινή μας ζωή, εμείς όλοι εδώ μαζεμένοι απόψε ξέρουμε τι θέλουμε και ξέρουμε τι επιδιώκουμε. Ο Ευαγόρας εδώ πίσω μου μας δείχνει το δρόμο. Τα κεφάλια ψηλά, ο αγώνας συνεχίζεται και η νίκη θα είναι δική μας. Ευαγόρα, ζεις, εσύ μας οδηγείς.